Θα φέρουμε ένα παράδειγμα για να παραλληλήσουμε πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τους δρόμους και τι έχει να κάνει με το παράδειγμα με αυτό που θα φέρω με τη μουσική. Ας πούμε ότι πάμε ταξίδι με ένα γκρουπ στην Αμερική και μας παίρνουν το αεροπλάνο, μας πάνε εκεί, μας πάνε στο άλλο μέρος και μας αφήνουν μετά μόνοι μας σε κάποιο μέρος. Ας πούμε downtown, κάτω και στην πόλη στη Νέα Υόρκη και λέει 8 η ώρα θα φύγουμε από εδώ πέρα. Και έχουμε ας πούμε κάποιες ώρες μέχρι να έρθει αυτή η ώρα για να φύγουμε από εκεί. Δηλαδή έχουμε ακόμα 6 ώρες θα το πούμε. Η ερώτηση είναι πού θα πάμε αυτές τις 6 ώρες αφού δεν έχουμε ξαναπάει εκεί. Το πολύ πολύ να πάρουμε τα στενάκια, να χαζεύουμε τα μαγαζιά με μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να χαθούμε και μετά να μην ξέρουμε να γυρίσουμε και να μην ξέρουμε και τη γλώσσα. Πολύ δύσκολο. Το πούμε τώρα από την ανάποδη πλευρά. Είναι κάποιος φίλος μας, μαζί μας, ο οποίος ήδη έχει πάει εκεί, στη Νέα Υόρκη, και αυτές τις ελεύθερες ώρες μέχρι να ανταμωθούμε το βράδυ για να φύγουμε, λέει έλα εδώ, θα σε πάω εκεί. Θα σε πάω να δεις που ήταν πρώτα οι πύργοι. Θα σε πάω στο Central Park, θα σε πάω από εδώ, θα σε πάω από εκεί, θα σε πάω από εκεί και σε εξηγά και είναι πολύ όμορφα και την ώρα που είναι για να φύγει το group είναι εκεί. Εσύ τώρα, αφού και εγώ, αφού μας οδήγησε ο φίλος και ξέρουμε, θα μπορούμε και εμείς μετά να πάμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται με group, να κινηθούμε. Μόνοι μας κάνουμε ένα ταξίδι και όχι μόνο αυτούς που θα πάρουν μαζί μας, ή τη γυναίκα μας ή τα παιδιά μας, θα ξέρουμε ήδη και θα μπορούμε να τους εξηγήσουμε, έλα να σου εξηγήσω εκεί, εκεί. Θα πει κανένας τώρα τι σχέση έχει αυτό με τον μπουζούκι και με τους δρόμους. Το ίδιο πράγμα είναι. Πώς. Κάνουμε ένα ταξίμι. Και μια στιγμή αλλάζουμε το σχετικό. Ας πούμε παίζουμε ντομινό ρουσάκ και φεύγουμε από την τέταρτη νότα και πάμε και τζαζ. Εάν τώρα δεν ξέρει ο μπουζουξής να πλωθεί από εκεί και μετά πάλι από την τέταρτη νότα του χιτζάζ να πάρει χουζάμ ή ραστ και πώς αν θέλει ανά πάσα στιγμή να ξαναγυρίσει πίσω ή από εκεί να πάει πάλι σε ένα άλλο δρόμο, δεν θα μπορεί να το κάνει, θα χαθεί, σίγουρα θα χαθεί. Ούτε καν θα μπορεί να αλλάξει το σχετικό δρόμο. Άρα με λίγα λόγια, λένε καμιά φορά καλό να μάθεις δρόμους. Βεβαίως. Άμα δεν ξέρεις τους δρόμους, δεν ξέρεις που βαδίζεις. Σαν να λέμε τους δρόμους που είπα προηγουμένως της Νέας Υόρκης. Πρέπει να ξέρεις τους δρόμους. Αλλά όμως πρέπει να βαδίσεις πάνω στους δρόμους. Πρέπει στους δρόμους του μπουζουκιού να κάνουμε τις τεχνικές. Πρέπει να βγούμε, να μπούμε, να έχουμε θέματα να κάνουμε. Δεν είναι μόνο δρόμοι, δρόμοι. Και λέμε να αυτός είναι ο δρόμος αυτός, αυτός πας εκεί. Ναι, από εκεί πέρα όμως τι γίνεται. Στην πράξη είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα χρειαζόμαστε να μάθουμε πραγματικά τους δρόμους, να μάθουμε τους σχετικούς δρόμους, τους γενικούς δρόμους, πώς μπορούμε να γυρίσουμε ανά πάσα στιγμή και πώς μπορούμε να επεκταθούμε και αν είναι δυνατόν να τους γυρίσουμε όλους τους δρόμους. Με τεχνικές, με τα κόρδα τους, με συγχορδίες, με χρωματικές, με τα πάντα. Εκεί είναι το πλήρες. Οπότε καλό είναι ας το ψάξουμε αυτό. Κατά καιρούς βάζω βιντεάκια, αν πατήσει κάποιος δρόμο στο Μπουζούκι, Αντρέας Στεφανάκης, και θα φροντίσω να βάλω πολλά βιντεάκια. Έχω βάλει στο παρελθόν ένα βίντεο που με ένα ταξίμι γυρίζει όλους τους δρόμους. Ένα άλλο βίντεο είναι 18 αλλαγές νομίζω με 8 δρόμους, κάπως έτσι. Και είναι καλό να έχουμε αυτή τη γνώση και να το πειραματιστούμε πάνω και έτσι θα έχουμε την τέλεια γνώση πάνω στο Μπουζούκι για να μπορούμε να κινηθούμε. Διαφορετικά θα είμαστε αναγκασμένοι να πάμε εκεί να παίξουμε και προσεκτικά να μην χαθούμε κιόλας.